Καθώς η τεχνολογία μπαίνει όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, οι εταιρείες βρίσκουν τρόπους να την κάνουν όσο πιο εύχριστη και ασφαλή γίνεται. Και καθώς τείνουμε να χρησιμοποιούμε τα κινητά μας οπουδήποτε, υπάρχουν πολλά gadget και τεχνολογίες που μπορούν να κάνουν τη χρήση τους ακόμα πιο εύκολη. Η ασφάλεια κατά την οδήγηση είναι επίσης εξίσου σημαντική στην εποχή μας, αφού πολλά ατυχήματα είναι αποτέλεσμα απόσπασης της προσοχής λόγω του κινητού. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, υπάρχει μια νέα τεχνολογία που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ατυχήματος, ενώ ταυτόχρονα μας κρατά σε επαφή με την αγαπημένη μας συσκευή. Οι λάτρεις των προϊόντων Apple μπορεί να έχουν ακουστά αυτή την τεχνολογία, γνωστή ως Apple CarPlay. Πρόκειται για ένα λογισμικό που κυκλοφόρησε το 2014, το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών του iPhone και του λειτουργικού συστήματος iOS στην οθόνη ενός αυτοκινήτου. Στην ουσία, είναι ο συνδυασμός ευκολίας και ασφάλειας. Μπορείτε να βάλετε το iPhone σας στην άκρη, αλλά εξακολουθείτε να έχετε ασφαλή πρόσβαση σε βασικές εφαρμογές όπως μηνύματα, τηλέφωνο, μουσική και χάρτες. Το CarPlay υποστηρίζει όλα τα iPhone από το iPhone 5 που εκτελούν το iOS 7.1 ή μεταγενέστερη έκδοση. Απαιτεί επίσης πρόσβαση σε σύστημα αυτοκινήτου ή κεντρική μονάδα που υποστηρίζει το CarPlay. Τόσο το σύστημα όσο και το τηλέφωνό σας πρέπει να συνδεθούν προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα διάφορα στοιχεία του CarPlay. Πιθανότατα θα χρειαστείτε επίσης ένα καλώδιο Lightning του USB, εκτός εάν το αυτοκίνητό σας τυχαίνει να λειτουργεί με το CarPlay ασύρματα. Τα νεότερα μοντέλα αυτοκινήτων είναι πιο πιθανό να υποστηρίζουν αυτόν τον τρόπο σύνδεσης. Ο ψηφιακός βοηθός Siri είναι ένα ακόμα βασικό στοιχείο για το Apple CarPlay. Ο Siri πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας για να λειτουργήσει το λογισμικό στο αυτοκίνητό σας. Αυτό συμβαίνει επειδή ο φωνητικός έλεγχος παίζει μεγάλο ρόλο για κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων και πλοήγηση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε το Apple CarPlay. Μπορείτε είτε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο με ενσωματωμένο το σύστημα CarPlay, είτε να αγοράσετε ένα head unit που θα ενσωματώσετε στο όχημά σας. Ενώ η αγορά ενός καινούργιου οχήματος θα είναι σαφώς ο ευκολότερος τρόπος για να αποκτήσετε το CarPlay, δεν είναι σίγουρα τόσο πρακτικός, ειδικά εάν δεν έχετε ήδη σκοπό να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο. Η άλλη επιλογή για την προσθήκη του CarPlay σε ένα παλαιότερο αυτοκίνητο είναι να κάνετε εγκατάσταση του συστήματος στο όχημα. Κατασκευαστές όπως η Pioneer, JBL, Kenwood και Alpine προσφέρουν όλοι τα δικά τους CarPlay Head Units. Μόλις συνδέσετε τη συσκευή σας μέσω Lightning ή ασύρματα, όλες οι συμβατές εφαρμογές που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή παρουσιάζονται όπως θα ήταν στην οθόνη του iPhone σας. Το CarPlay μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες διαμορφώσεις οθόνης, είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια. Η βασική διάταξη παραμένει η ίδια σε όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Οι κύριες εφαρμογές της Apple βρίσκονται στην πρώτη σελίδα και όταν σύρετε προς τα πάνω, θα δείτε όλες τις εφαρμογές τρίτου μέρους που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιλέξετε εφαρμογές πατώντας σε αυτές, χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής του αυτοκινήτου σας ή χρησιμοποιώντας φυσικά στοιχεία ελέγχου. Εκτός από τα εικονίδια της εφαρμογής, μπορείτε επίσης να δείτε την ώρα, την ισχύ του διαθέσιμου δικτύου και υπάρχει ακόμα και ένα εικονίδιο που αντικατοπτρίζει το κουμπί αρχικής οθόνης που βρίσκεται στο κάτω μέρος των iDevices. Αυτό παραμένει ορατό ανεξάρτητα από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε γρήγορα στην αρχική οθόνη. Όταν το CarPlay κυκλοφόρησε αρχικά, ήταν ένα προαιρετικό πρόσθετο, το οποίο προσφερόταν με μερικά επιπλέον χρήματα. Όταν παρουσιάστηκε από την BMW το 2016, είχε ένα μοντέλο συνδρομής. Θα μπορούσατε είτε να πληρώσετε ένα εφάπαξ ποσό για την υποστήριξη του CarPlay, είτε να πληρώνετε μια ετήσια συνδρομή. Ευτυχώς οι περισσότεροι κατασκευαστές παρέχουν τώρα υποστήριξη CarPlay από προεπιλογή και η BMW τελικά απέσυρε το μοντέλο της συνδρομής της το Δεκέμβριο του 2019. Οι δυνατότητες που προσφέρει στους οδηγούς είναι πολλές και ιδιαίτερα χρήσιμες. Αρχικά, δίνει στους οδηγούς που χρησιμοποιούν iPhone έναν γρήγορο και βολικό τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή τους. Επιπλέον, κάνει την οδήγηση ασφαλέστερη, μειώνοντας τους περισπασμούς, τουλάχιστον σύμφωνα με την Apple. Η διεπαφή είναι πιο φιλική προς τον χρήστη από πολλά συστήματα ψυχαγωγίας που υπάρχουν στα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί έχουν επίσης πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών χωρίς να αγγίζουν τη φορητή συσκευή τους ή να παίρνουν τα μάτια τους από το δρόμο. Το Apple CarPlay εκτελεί πολλές από τις ίδιες λειτουργίες που κάνει και ένα iPhone. Οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για να ακολουθήσουν οδηγίες, να κάνουν κλήσεις, να στείλουν και να λάβουν μηνύματα κειμένου
και να ακούσουν μουσική. Οι λειτουργίες εμφανίζονται σε μια εύχρηστη διασύνδεση με μεγάλα εικονίδια που οι χρήστες iPhone θα αναγνωρίσουν αμέσως. Ο κύριος όγκος των χαρακτηριστικών του CarPlay είναι προσβάσιμος μέσω του Siri, του ψηφιακού βοηθού της Apple. Καθώς οδηγείτε και έχετε ενεργό το CarPlay, η οθόνη του κινητού παραμένει κλειδωμένη, αφού ο βασικός σκοπός του λογισμικού είναι να μειώσει τους περισπασμούς κατά την οδήγηση. Υπάρχουν φυσικά και ορισμένες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που είναι συμβατές με το CarPlay. Η λίστα περιλαμβάνει τις iHeartRadio, Spotify, Pandora, Waze, WhatsApp, Amazon Music, CBS Radio, Tidal και NPR One. Παραδόξως, το Apple CarPlay υποστηρίζει επίσης κάποιες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από την αντίπαλη εταιρεία Google. Η Google Play Music και Google Maps είναι και οι δύο προσβάσιμες μέσω του λογισμικού. Το iOS 14 της Apple παρουσίασε μερικές νέες δυνατότητες για το CarPlay στα τέλη του 2020. Αυτές οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν νέα υπόβαθρα και νέους τύπους εφαρμογών που περιλαμβάνουν χώρους στάθμευσης, τοποθεσίες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και γρήγορη παραγγελία φαγητού. Ξεκινώντας με επιλεγμένα μοντέλα αυτοκινήτων το 2021, μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε και να βάλετε μπροστά το αυτοκίνητό σας με το iPhone σας. Ακόμα, μπορείτε να μοιραστείτε κλειδιά με φίλους και συγγενείς και να δημιουργήσετε περιορισμένα προφίλ. Η υποστήριξη του Apple CarPlay είναι διαθέσιμη ως προαιρετική επιλογή σε πολλά αυτοκίνητα από το 2016 και αργότερα. Ορισμένοι κατασκευαστές, ωστόσο, προσφέρουν ενημερώσεις λογισμικού και για παλαιότερα μοντέλα. Υπάρχουν επί του παρόντος περισσότερα από 600 μοντέλα αυτοκινήτων συμβατά με το CarPlay από πολλούς γνωστούς κατασκευαστές. Ανάμεσά τους είναι η Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Ferrari, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Volkswagen, Volvo και πολλές άλλες. Το CarPlay έχει σίγουρα πολλά ωφέλη να προσφέρει σε σχέση με μια κλασική βάση αυτοκινήτου για το κινητό. Ένα από αυτά είναι η μεγάλη οθόνη του και η απλούστερη διεπαφή του, οι οποίες είναι σίγουρα πιο εύχριστες κατά την οδήγηση. Επιτρέπει πιο εύκολη πραγματοποίηση κλήσεων και αλλαγή τραγουδιών χωρίς να αποσπά το βλέμμα από το δρόμο. Εάν χρησιμοποιείτε πολύ την πλοήγηση, το σύστημα CarPlay σας προσφέρει ακόμα περισσότερη ευκολία. Η πλοήγηση χρησιμοποιεί πολλή ενέργεια όπως και μπαταρία. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε μια βάση αυτοκινήτου, μπορεί να υπερθερμανθεί αρκετά εύκολα. Από πολλές απόψεις, είναι πολύ πιο ασφαλές να χρησιμοποιείτε το CarPlay όταν οδηγείτε, από ότι αν χρησιμοποιούσατε απευθείας το κινητό σας, ακόμα και αν δεν το είχατε στο χέρι σας. Εάν λοιπόν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα νέο αυτοκίνητο, ίσως πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά να επιλέξετε ένα μοντέλο που να είναι συμβατό με το σύστημα CarPlay.